Χαίρετε, ευλογείτε. Έφτασε η ώρα που μας χομυρίζουν τα σπίτια. Έφτασε η ώρα που μας χομυρίζει όλη η Ελλάδα. Πάμε να φτιάξουμε ωραιότατα κουλουράκια πασχαλινά, να μυρίσει, να μας χοβολήσει το σπίτι μας για το καλό. Μάθετε στα παιδιά σας να φτιάχνουν κουλουράκια, μάθετε τα να φτιάχνουν τσουρέκια, μάθετε τα να κρατούν τις παραδόσεις, να κρατούν ό,τι μάθαμε κι εμείς από τους γονείς μας. Αυτό θα περάσει από γενιά σε γενιά και έτσι η Ελλάδα μας δεν θα σβήσει ποτέ. Μάθετε τα λοιπόν. Πάμε να σας πω αυτά τα πεντανόστιμα κουλουράκια τα οποία τα έφτιαχνε η γιαγιά μου, η οποία έφυγε 90 και πριν από 20 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε τι συνταγή είναι αυτή, εκπληκτική, κριτική συνταγή για ωραιότατα κουλουράκια. Εδώ έχω βούτυρο τύπου κερκίνας, ζάχαρη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αυγά, λίγο μαχλέπι, λίγο πορτοκάλι ξύσμα, baking powder, αμμονία, βανίλια και γάλα. Αυτά τα λίγα χρειαζόμαστε. Πάμε να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Θα χτυπήσουμε δεν χρειάζεται μίξερ, με το χέρι θα τα φτιάξουμε και θα βγουν πεντανόστιμα. Εδώ. Θα χτυπήσουμε να διαλυθεί η ζάχαρη. Λίγο υπομονή θέλει σε σχέση με το μίξερ. Αν έχετε το μίξερ, την ίδια διαδικασία την κάνετε στο μίξερ. Όμως, εμείς είπαμε ότι θα δείχνουμε την πιο απλή διαδικασία για να μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Είδατε, 3 λεπτά χτύπημα και αφράτεψε. Πάμε ένα-ένα τα αυγά τώρα. Ένα-ένα. Και πάμε. Δείτε πόσο αυτά το έγινε. Τα αυγά μας είναι ολόφρεσκα τώρα, γι' αυτό τα βάζω κατευθείαν και δεν τα βάζω πρώτα σε ένα άλλο σκεύος. Δείτε πόσο αυτά το έγινε. Δεν θα έχετε ξαναφάει τέτοια κουλουράκια. Και τέλος. Πάμε τώρα να το μεταφέρουμε σε μια μεγαλύτερη λεκάνη για να ζυμώσουμε. Για πάμε λοιπόν εδώ. Δείτε πόσο αφράτεψε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα ποτήρι, θα βάλουμε το γάλα μέσα. Με ένα κουταλάκι. Και θα βάλουμε το baking powder και την αμμονία. Βλέπετε αυτά που σκόρουν, κοιτάτε. Λιώσανε τώρα, τα βάζουμε και αυτά μέσα. Βάζουμε το ξύσμα, το πορτοκάλι, τις βανίλιες μας. Το μαχλέπι και τώρα θα βάλουμε χέρι. Και σας λέω χέρι, καθαρά τα χέρια μας έτσι πάντα. Θα βάλουμε το χεράκι μας και γιατί με τα γάντια κολλάει το αλεύρι. Εδώ έχω βάλει 1 κιλό αλεύρι εγώ. Είναι λίγο λιγότερο. Σιγά 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 σιγά. Δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι μπορεί ο καθένας μας να φτιάξει κουλουράκια.
Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία ζύμη. Μοσχοβολάει ήδη, να ξέρετε. Δεν θέλουμε να γίνει πολύ σφιχτή η ζύμη μας. Θέλουμε απλά να μην κολλάει στα χέρια. Με 900 γραμμάρια. Δηλαδή με ένα κιλό αλεύρι θα φτιάξουμε τα κουλουράκια για όλη την οικογένεια. Νομίζω ότι δεν θα φτάσουν, βέβαια. Φτιάξτε τα τη Μεγάλη Πέμπτη. Να έχετε και αφορμή που δεν τρώμε κιόλας, μεγάλη εβδομάδα. Γιατί θα φαγωθούν γρήγορα. Θέλει λίγο. Λάβει. Θέλει λίγο αλευράκι ακόμα. Κολλήσουμε. Έτοιμη η ζύμη μας. Ούτε κολλάει ούτε τίποτα. Και τώρα πάμε στη χαρά του παιδιού να πλάσουμε κουλουράκια. Δοκιμάστε, δεν είναι πολύ γλυκά. Είναι τόσο όσο χρειάζεται. Θα αφήσουμε τις ζύμες, είναι μια ωραία ζύμη που κάναμε. Μια ζύμη εδώ, δείτε πως τρίβει. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε λοιπόν τα κουλουράκια μας. Πρώτα θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε λοιπόν το άνθρωπε αγάπα. Το άνθρωπε αγάπα είναι δικό σας, είστε εσείς και σας χρειάζομαι για να μπορεί να γίνεται το έργο της αγάπης. Για να μπορούμε να βοηθούμε και να ενισχύουμε τους αδερφούς μας που βρίσκονται εκεί έξω. Έτσι λοιπόν και φέτος το Πάσχα, όπως κάθε χρόνο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Άγιο Παρθένιο και το ξέρετε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην μείνουν όσο περισσότεροι αδελφοί μας γίνεται χωρίς φαγητό. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Κάτω στις λεπτομέρειες στο βίντεο υπάρχουν οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, καθώς επίσης και να ξέρετε ότι χρειαζόμαστε παντός είδους τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι στον Άγιο Παρθένιο τη Μεγάλη Εβδομάδα κάνουμε την αναπαράσταση τη Σταύρωση, την αναπαράσταση αποκαθήλωση και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα σας προσκαλούσα λοιπόν να ζήσετε το Πάσχα όσοι μείνετε στην Αθήνα, να ζήσετε το Πάσχα έτσι όπως πρέπει και να σας μείνει στην καρδιά σας και αυτό. Οπότε θα γνωριστούμε λοιπόν φέτος το Πάσχα μαζί. Και το Σάββατο το βράδυ της Ανάστασης, μετά την Ανάσταση, μετά τη Θεία Λειτουργία την Αναστάσιμη, θα φάμε όλοι μαζί εδώ στον Άγιο Παρθένιο μαγειρίτσα. Μαγειρίτσα λοιπόν για όλους το βράδυ της Ανάστασης. Το σκεπάζουμε λοιπόν να ξεκουραστεί και πάμε να χτυπήσουμε τα υπόλοιπα δύο αυγουλάκια για να τα έχουμε για την επάλυψη. Έτοιμα τα αυγουλάκια μας, πέρασε και το δεκάλεπτο και πάμε τώρα για παιχνίδι. Πάμε να φτιάξουμε κουλουράκια. Τα φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Εδώ λαδόκολλα, έχουμε προθερμάνει το φούρνο, τον έχουμε ανάψει. Πάμε. Ό,τι θέλει ο καθένας φτιάχνει. Φτιάξτε λοιπόν κουλουράκια. Φτιάξαμε το πρώτο μας ταψάκι. Αλείφουμε με το αυγό να γυαλίσουν τα κουλουράκια μας και θα τα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο για 25 λεπτά. Πάμε. Τα βρώνουμε και περιμένουμε. Πάμε να βάλουμε. Βλέπετε, δεν είναι τίποτα ίδιο. Αυτό είναι το χειροποίητο, αυτό είναι το όμορφο. Θα βάλουμε γρήγορα και το άλλο. Πόση ώρα μας πήρε. Είδατε πόσο γρήγορα γίνονται. Εύκολα. Φτιάξτε κουλουράκια, φτιάξτε τσουρέκια, φτιάξτε ψωμί, κρατήστε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας. Μεταφέρετε τα στα παιδιά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
μην προσπερνάτε τίποτα. Γιατί βλέπετε που έχουμε καταλήξει. Θα μου πεις από αυτά θα κρατηθούμε. Ναι, από αυτά θα κρατηθούμε και από αυτά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε. Εδώ. Αφού έχει μοσχοβολήσει όλη η λωσία, νομίζω ότι τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Δεν φαντάζεστε τι μυρωδιά. Αυτά θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα να πάρουν λίγο χρώμα. Αυτά είναι έτοιμα. Πάμε να βάλουμε και τα άλλα. Να βάλουμε και αυτά μέσα. Και δείτε λοιπόν τι ωραία κουλούρια που φτιάξαμε. Αυτά είναι τα πασχαλινά. Το γνήσιο πασχαλικό κουλουράκι. Τώρα είναι ακόμα ζεστά, δεν μπορούμε να τα σπάσουμε, να δείτε. Θα σας το δείξω σε λιγάκι. Για πάμε να τα βάλουμε τώρα εδώ, σε μια ωραία πιατέλα. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν βέβαια, τα βάζουμε έτσι. Τώρα σας τα δείχνω εγώ. Να κλείσουμε και ωραία το βίντεό μας. Να σπάσω και ένα για να σας δείξω μέσα πως έγινε. Δείτε πως τρίβουνε. Δείτε το τι ωραίο, δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε. Αυτά είναι τα μοσχομυρωδάτα πασχαλινά κουλουράκια μας. Τα παιδιά εδώ έχουν τρελαθεί από τη μυρωδιά. Φτιάξτε κουλουράκια, φτιάξτε τσουρέκια. Τηρήστε τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, να φτιάξετε ό,τι μπορείτε για το Πάσχα. Να ζήσετε το Πάσχα όσο μπορείτε. 6989, 46989. Και θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή με τσουρέκια, το ίδιο νόστιμο και ακόμα περισσότερο.